Χρόνης Καρακασίδης. Γεια σας. Γεια σας, Χρόνη. Καλά είσαι. Έλα, πολύ καλά. Ο Χρόνης είναι τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης. Πολύ σωστά. Και θα διαγωνιστείς όλα αυτά. Σε όλα αυτά. Μας έρχεσαι από την Γερμανία. Από Γερμανία, από Κολονία. Έχεις μεγαλώσει, έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει στη Γερμανία. Πολύ σωστά. Εκεί δηλαδή είναι η βάση σου. Εκεί είναι η βάση. Αλλά μιλάς πάρα πολύ καλά ελληνικά. Να σου πω κάτι, ο πατέρας μου. Έχεις την προφορά δηλαδή. Παλιά μου έλεγε πάντα, αγόρι μου, όταν θα είσαι σπίτι, θα μιλάς αποκλειστικά και μόνο ελληνικά. Φοβάσαι κάποιον από την επιτροπή. Μόνο το αυτό φοβάμαι, κάναμε. Μάστε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνη. Ευχαριστώ πολύ. Και να μην πούμε στο τέλος και σε μέσα πολύ χρόνο που δεν γίναμε επεισόδιο. I like that, man. Καλημέρα. Γιατί Ελλαδάρα? Επειδή είμαι ομογενής της Γερμανίας. Άλλο ένα χειροκρότημα και... τότε, γιατί αξίζει τον κόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Χαίρομαι που βλέπω επιτέλους ένα σωρό Έλληνες. Το όνομά σου πώς είναι? Χρόνης είναι το όνομα. Πολυχρόνης Καρακασίδης. Το τραγούδι αυτό τι είναι? Το τραγούδι είναι δική μου σύνθεση και η στίχη δική μου. Το οποίο είχα γράψει όταν ήμουν 18, δηλαδή πριν 8 χρόνια, γιατί πρώτη μου αγάπη, παιδιά, πιστεύω πως και εσείς είχατε τέτοιες εμπειρίες, να σε έχει απορρίψει μια κοπελιά ή κοπελιές ένα παλικάρι που αγαπούσατε. Μπράβο, Χρόνη. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ακούσω τον Ηλία, γιατί ξέρει από τέτοια πολύ παραπάνω από εμάς και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα η δική του τοποθέτηση. Εγώ νομίζω ότι εκτός ότι το κομμάτι είναι χιτάκι. Ευχαριστώ πολύ. Με εντυπωσίασε που το κάνατε και ακαπέλα. Και η φωνή σας είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου άρεσε όλο αυτό που εισέπραξα. Εισέπραξα φρεσκάδα, ωραία φωνή, ωραία παρουσία. Πολύ eye contact, πολύ. Αυτό λίγο μπορώ να σου πω... Χρειάζεται όμως, πιστεύω. Όταν είσαι καλλιτέχνης στην πίστα, δηλαδή νομίζετε πως είναι έτσι, δεν πρέπει. Διακόπτεις όταν μιλάνε. Ναι. Λίγο με έκανε να αισθανθώ άβολα, μπορώ να σου πω, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα μας ξαναέρθει, σε αν συμφωνεί και ο κύριος Περής, φαντάζομαι ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Μία ερώτηση. Δηλαδή την επόμενη φορά όταν θα εμφανιστώ, δεν θα κάνει να σας κοιτάω στα μάτια? Για πες, Βαγγέλη. Πάμε, Βαγγέλη. Ξέρεις, θέλω να σου πω, μπορεί να φανεί υπερβολικό, αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι ζορίζονται ψάχνοντας να βρούνε το επόμενο είδωλο της Ελλάδας. Έχω την εντύπωση ότι το έχουμε και φέτος εμείς. Wow. Αν σε περάσουμε, έχεις κι άλλο τραγούδι δικό σου να μας λέγεται και τα Βανόπροκα.
Έχω δικό μου τραγούδι. Okay. Εγώ σε περνάω. Κι εγώ σε περνάω με τα χίλια. Θέλω πάρα πολύ να σε ξαναδώ την άλλη φορά. Σε περιμένω. Επίσης. Φοβάμαι να σας κοιτάξω στα μάτια. Ευχαριστώ πολύ. Καταπληκτική εμπειρία και θα δώσω την επόμενη φορά το καλύτερο με αυτό με ένα επόμενο δικό μου κομμάτι. Πιστεύω πως έχω το ταλέντο να κάνω καριέρα και στην Ελλάδα, απλά δεν είναι μόνο στο χέρι μου. Ο κόσμος είναι αυτός που θα αγαπήσει τον καλλιτέχνη και το, σε παρένθεση, το προϊόν. Γιατί με λίγα λόγια ένας καλλιτέχνης είναι και ένα προϊόν. Οπότε εσείς αποφασίζετε, ελπίζω να σας αρέσει, φιλάκια πολλά.